Να πάρουμε και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ πριν πάμε στα επόμενα μας θέματα. Πώς είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα? Βεβαίως υπάρχει ρεπό για τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Στέλιος Τεριάδης από το σφίνα.gr. Στέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Να πούμε ότι υπάρχει ρεπό διήμερο για τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Δεν έχει αγωνιστική δράση έτσι κι αλλιώς. Το Σαββατοκύριακο ρεπό, το νέο ραντεβού το μεχτή του ΠΑΟΚ στην προπόνηση είναι τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου θα ξεκινήσει και η προετοιμασία δειλά-δειλά για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την άλλη Κυριακή στη Λεωφόρο. Ούτως ή άλλως δίνεται και μια ευκαιρία για τις τελευταίες ανάσες στους ποδοσφαιριστές που είναι στη Θεσσαλονίκη και προπονούνται. Από Τρίτη που θα επιστρέψουν οι διεθνείς από το μάτς εθνικής στην Τυφλίδα που είναι την Τρίτη, Τετάρτη θα επιστρέψουν ο Ντέλιας με τον Κουλιεράκη. Σιγά σιγά και οι υπόλοιποι την Τρίτη με Κοτάρης και Ανδρίγια. Δεσπότοφ, ο οποίος σήμερα έβαλε μια πολύ ωραία γκολάρα στο τελικό της Βουλγαρίας. Βέβαια. Οπότε από Τετάρτη ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ θα μπει για τα καλά στο πνεύμα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και επίσης να ρωτήσω όσον αφορά τους τραυματίες, Τέλειο, να μας δώσει ένα στίγμα τι γίνεται με τους τραυματίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, υπάρχουν πολύ καλά νέα για τον ΠΑΟΚ. Πρώτον, το θέμα του Κουλιεράκη, το οποίο τελικά δεν έχει κάτι, είναι καθαρές εξετάσεις του Κουλιεράκη, οπότε θα είναι διαθέσιμος για τα επόμενα παιχνίδια. Ο Σάστρε με τον Μιχαηλίδη και οι δύο έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της αποθεραπείας τους και θα είναι διαθέσιμοι αρχής γενομένης από τον Παναθηναϊκό. Και ο Μπάμπα με τον Οσδόεφ υπολογίζεται ότι άμα τη επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις και αυτοί σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Σήμερα, να πω προσεκτικά, υπάρχουν κάποιες δηλώσεις του Ουίλιαμ Τρόστε Κόγκ, ναι, στην Νιγηρία, στις οποίες δηλώσεις ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής λέει ότι είναι πιθανό να επιστρέψει νωρίτερα εκ του αναμενωμένου στις προπονήσεις και μάλιστα χρησιμοποιεί την ατάκα ότι αν ο ΠΑΟΚ πάει στο τελικό του Conference League, εμένα ο στόχος μου είναι να είμαι έτοιμος για να παίξω. Έτσι λέει ο Κόγκ. Ο Κόγκ λέει αυτό, λέγοντας ότι εγώ στα μέσα Μαΐου είναι ο στόχος μου να είμαι έτοιμος, ναι, για να παίξω. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Γιατί λέει ότι, είναι πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα της αποθεραπείας του. Έχει πετάξει τις πατερίτσες, έχει ξεκινήσει ήδη τρέξιμο και ο στόχος του είναι πλέον να είναι έτοιμος στα μέσα Μαΐου. Μάλιστα. Άρα πολλά περισσότερα θα έχουμε να πούμε από την Δευτέρα, Στέλιο, όταν και θα επιστρέψουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις. Πάντως γίνεται και ένας, να κλείσουμε αυτό, γίνεται ένας πανζουρλισμός για τα εισιτήρια του αγώνα με την Μπριζ, για το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Γίνεται ένας χαμός, η συζήτηση είναι για 5.000, μην πω και παραπάνω. Ο ΠΑΟΚ όμως μπορεί να πάρει μόλις 1.400. Βάσει της νομοθεσίας της UEFA, το 5% του Γιάν Μπρεϊντέλ που είναι περίπου 30.029 κάτι, που θα πάρει 1.400 εισιτήρια, είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός. Γίνεται προσπάθεια να αποκτηθούν κάποια παραπάνω εισιτήρια, αλλά και 2.000 να είναι, Νίκο, πάλι. Είναι τεράστια ζήτηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι, στη Γερμανία ειδικά, που είναι κοντά με το Βέλγιο και υπάρχουν και πόλεις, όπως για παράδειγμα το Ντίσελντορφ, το οποίο υπάρχει και σύνδεμος του ΠΑΟΚ εκεί, όπου χιλιομετρικά είναι περίπου 250 χιλιόμετρα μόνο το Μπριζ. Είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση και είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός, ναι, που δικαιούται ο ΠΑΟΚ. Σωστά. Οπότε δεν νομίζω, όχι δεν νομίζω, σίγουρα δεν θα χωρέσουν να μπουν όσοι θέλουν να πάνε στο γήπεδο, στο μάτι με την Μπριζ. Για να δούμε τι θα γίνει. Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.